εξασφαλίσομεν. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Σας, καθυστερημένοι, ναι, ένα τέταρτο, σας αγαπάμε όμως, ήρθαμε! Κι όταν θες να με πεθάνεις, τρεις λαλούν και διαχορεύουν, 2, 10, 68, 45, 85 και 2, 11, 55, 50, 500. Σπάστε τώρα το τηλεφωνικό κέντρο, δεν μπορούμε άλλο, πρέπει να σπάσουμε το φράγμα του εκατομμυρίου. Πάμε! Μαζί με τη Θοδώρα Τζάκρη! Με ό,τι θες. Τζάκρη, στηρίζω, άλλοι δεν ψηφίζω. Τζάκρη, στηρίζω, άλλοι δεν ψηφίζω. Το πες και το κάνες, όμως όσο κι αν Τζάκρη, στηρίζω, άλλοι δεν ψηφίζω. Το πες, το πες, κυρίες και κύριοι. Όχι ο παπαγάλος, αλλά η Θοδώρα Τζάκρη. Ναι, στο τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. 65, 40, 585, 211, 55, 50, 500. Μέσα σε μια Λουίς, Λουίς Δεκαπιτών, η Θοδώρα Τζάκρη ψήφισε. Όχι, ορθόν, ορθόν, ορθόν. Τζάκρη, ψηφίζω. Άλλη δεν στηρίζω. Τζάκρη, ψηφίζω. Άλλη δεν στηρίζω. Τζάκρη, ψηφίζω. Άλλη δεν στηρίζω. Θοδωρούλα, Θοδωρούλα, έγινες επαναστατριούλα. Επιτέλους, στο δρόμο που χάραξε η Θο... με το φίλο σίγουρα με το και με το ζουρνά. Καλημέρα, είναι καλημέρα. Επανάσταση, ο γραμμός πέρας, τα ζαχαρότερκλα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Να μας ζήσει η Βόρειος Ελλάδα. Τζάκρη, στηρίζω. Άλλοι δεν ψηφίζω! Τζάκρη, στηρίζω! Άλλοι δεν ψηφίζω! Χορεύει πάνω στο ταούλι κι αρχινά. Λουίς Βίτο δε θέλω πια. Στο κολονάκι δε πάω πια. Θέλω στα βασάνα παιδιά. Όλε! Πάμε όλοι μαζί! Το κόκκινο για τη ροδιά. Το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά. Μια Παναγιά. Όλε! Με τον ήλιο σίγουρα ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα. Ήρθε η αλλαγή, κυρίες και κύριοι. Μου θυμίζει εποχές 1981. Κάτω τα χέρια. Από πού? Άσχετο, δεν βγήκε το σύνθημα. Γεια σας, γεια σας! Τρεις άλλοι και δύο χορεύουν, τι μου κάνετε, καλά, Ξεκινήσαμε σήμερα λίγο επαναστατικά, άντε γεια μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Μη φεύγει τα ωραία τώρα αρχίζουν. Τζάκρη λοιπόν στηρίζω, κυρίες και κύριοι.
Άλλοι από εδώ και πέρα δεν ψηφίζω. Ζητάμε και συγγνώμη για όσα τις είχαμε καταλογίσει αυτό το διάστημα. Μια κίνηση μοναδική, αφοπλιστική, συναρπαστική θα έλεγα εγώ. Μας έκανε όλους, όχι υπερήφανος, δεν σχολιάζω, εμείς δεν παίρνουμε θέση. Μας έκανε να ξεχάσουμε μέχρι και την πρώην, όποιος θυμάται, βουλευτήνα του ΠΑΣΟΚ, την Σούλα Μερεντίτη με εκείνο το απίστευτο σλόγγαν. Ψηφίζω Σούλα για μια αθέες Σούλα. Πάει αυτό. Τέλος η Σούλα, ήρθε η Θεοδωρούλα. Η Επαναστατιούλα από την Μπέλα. Τσάκρι, τσάκρι στηρίζω, άλλοι δεν ψηφίζω. Συγγνώμη, συγγνώμη και στην Κερέκου, και στην Κερέκου, και στην Κερέκου, και στην Κερέκου. Δεν την ψηφίζω, δεν την ψηφίζω. Ούτε την Έλενα. Έλενα, σε απάτησα για μια άλλη. Πάω στη Θεοδόρα την Τσακρούλα, την Επαναστατριούλα. Όλε! Τι έπαθε ο αντιπρόεδρος, ο πρόεδρος του Βουλίου, ο αντιπρόεδρος, τι έπαθε. Δεν του άρεσε το ναι, τι ήθελε. Κύριε τραγάκι μου, προδοθήκατε. Ξεφτελιστήκατε. Βάλτε, βάλτε τραγάκι, βάλτε τραγάκι. Έρχονται, έρχονται κι άλλα. Έρχονται. Πάρτα. Τζαμτζής Ιορδάνης. Όχι. Τζάκρι Θεοδώρα. Ναι, Τζάκρι Θεοδώρα. Ναι, Τζάκρι Θεοδώρα. Ναι. Μιας και μιλάμε κυρίες και κύριοι για επαναστάσεις, οφείλω να ομολογήσω ότι οι επαναστάτες είναι εδώ, σε αυτή την εκπομπή. ΚΚ, δεν είναι κομμουνιστής, αλλά είναι ΚΚ. Κώστας, γεια σας, πάμε. Στέλιος Μαυρογιάννης, καλός συνάδελφος, πάω. Φραγκίσκος Πένιδης, Κώστας Χατζίδης, εδώ είναι οι ήρωες. Γιώργος Κοντάρας, στο Βάζε Φταθίου, Μάριο Κορνίλιο Τρίμπαλι, όλε! Νίκος Στρατηγός, χωρίς γαλόνια, σαν τον Τζουκάτο κι αυτός. Και Μάκης Βασιλιάδης, ο συντονιστής όλων. Προσπαθεί να μαζέψει μέχρι και τους φευγάτους. Αυτοί είναι οι ήρωες. Πάμε και στην πολιτική σκηνή του τόπου, στον ναό της Δημοκρατίας, να ανάψουμε ένα κεράκι για απόψε. Έλα, μην αγχώνεσαι, πλάκα έκανα. Τι έκανα. Ψηφίζω! Τζάκρι! Στηρίζω! Άλλοι δεν ψηφίζω! Τζακρούλα, τζακρούλα, τζακρούλα! Θοδωρούλα! Η φωνή μου να φτάσει μέχρι την Μπέλα! Να επαναστατήσει ο κόσμος! Να ξεσηκωθεί! Και το τραγάκι το στόμα! Όχι! Να μην ανοιχτεί! Hey! Avanti popolo! Πώς είχε πει ειρωνικά ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε η πρόταση Μομφής για να στυλιτεύσει το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στο Τέξας ή που πήγε εκεί πέρα στο... Όχι στο Τέξας, εντάξει, τόπο θα γίνει Τέξας. Στην Αμερική, πώς το είπε, λέει πάτε και λέτε άλλα έξω και άλλα έρχεστε και λέτε μέσα. Μπράβο σας, του λέει, εκεί στην Αμερική πήγατε και είπατε ναι, η Ελλάδα θα παλέψει να κρατηθεί στην Ευρωζώνη. Και του λέω ο Πρωθυπουργός, μπορείτε να επαναλάβετε κύριε Τσίπρα, πώς το είπατε αυτό, με ειρωνικό και ωραίο στυλ. Για να επαναλάβω κύριε Τραγάκη, πώς το είπε η Θοδωρούλα η Παναστατριούλα. Για βάλε Θοδωρούλα που την είχατε σιγουρούλα. Βάλε Τραγάκη, βάλε Τραγάκη, βάλε. Τζαμτζής Ιορδάνης. Όχι. Τζάκρι Θεοδώρα. Ναι, Τζάκρι Θεοδώρα. Ναι, Τζάκρι Θεοδώρα. Ναι. Πρόεδράκο μου, τι πάθατε. Κύριε Τραγάκη, ξέρω, δεν θέλει να ξαναπαναλάβει η κυρία Τζάκρι. Τρεις αδόν και δύο χορεύουν κοντά σας, σοβαρευόμαστε από εδώ και πέρα. Ήταν ένα πεντάλεπτο ανησυχητικό. Ένα πεντάλεπτο για να σας ξυπνήσουμε. Γιατί έρχονται να σας πάρουν τους καναπέδες. Μην δίνετε τους καναπέδες. Κρατήστε τους. Καθίστε. Βέβαια.
Τα πήρε όλα η Θοδωρούλα. Βάλε και άλλη τζάκρη, τα πήρε όλα. Να το πάρει στο κορίτσι, βάλε. Τζακρούλα σήμερα. Είναι αφιέρωμα. Όσα τη σύραμε, τη σούραμε και τη σύραμε. Τέλος θα παίρνουμε όλα πίσω. Και τραγουδάμε πλέον. Και πίνουμε νερό στο όνομα της Θοδωρούλας, της Επαναστατριούλα. Ας φοράει και Λουίς τέτοιο, μωρέ. Δεν πειράζει, μωρέ. Και τα κολονάκια ψυχή έχουνε, μωρέ. Λαός και κολονάκι, μωρέ. Δεν ξαναπάει η Θοδωρούλα στο κολονάκι, τέλος. Βάλε τώρα. Να δώσω το λόγο τότε στην κυρία Τζάκρη. Αλλά... Εγώ πολύ ευχαρίστως θα τον πάρω, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ευχαρίστως. Ένα λεπτό, κυρία Τζάκρη. Να το πάρεις το κορίτσι. Να το πάρεις, μην το παιδεύεις. Κυρία Τζάκρη, σε ποιο θα, σε μένα και στον κύριο Κούτσι. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Γι' αυτό λέω, ευχαριστούμε. Καθίστε. Αν εσείς θέλετε, εγώ ευχαρίστως, αλλά για εσάς. Ό,τι θέλετε. Εφόσον το θέλετε το λόγο, ευχαρίστως. Να το πάρεις το κορίτσι. Να το πάρεις το παιδιά. Πήρε, κυρίες και κύριοι, τον πήρε το λόγο και τα πήρε όλα και έφυγε η Θοδωρούλα. Και έφυγες. Ό,τι να ακούς. Σε πνίξανε οι πίκρες. Τα πήρες όλα και φύγες. Ναι, κυρίες και κύριοι, προφητική ήταν η δήλωση που έκανε η κυρία Τζάκρη πριν από μερικές μέρες στη Βουλή, που είπε θα τον πάρω όλο το λόγο. Τον πήρε και τα πήρε κιόλα και μας έφυγε και τώρα την ψάχνουμε από χθες. Μέχρι και ο Ταραγάκης. Θα του μείνει αξέχαστη αυτή η σκηνή. Αυτό το ναι, το έρμο. Και από εδώ και πέρα όλα είναι ρευστά. Έστω κι αν ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, εμφανίστηκε, είχε εμφανιστεί αισιόδοξο για το μέλλον της κυβέρνησης και κατ' επέκταση και του δικού του μέλλοντος. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα έχουμε άλλα οριζόντια μέτρα. Τα υπόλοιπα βέβαια δεν τα σχολίασε, ότι τα άγγιξε και καυτερίασε και τα άφησε απλά για τον Γιάννη Στουρνάρα. Και το επιτελείο του. Έσκασε που λέτε ο Γιάννης Στουρνάρας μύτη στη Βουλή. Μια Βουλή η οποία είχε φορέσει τα καλά της. Ήταν φιαστιδωμένη σαν πασχαλιά. Άναψαν όλοι οι πολυέλεοι, κόσμος, παρατρεχάμενοι, γραβάτες, τα γεράκια, όμορφες παρουσίες, και ακερόνια από εδώ και από εκεί, συζητήσεις. Υπουργέ μου, υφυπουργέ μου, βουλευτά μου, οι δεσποινίδες ερχόταν εκεί να δουν από τα θεωρία τους υπουργούς, τους υφυπουργούς. Γιατί κάθε φορά που γίνεται αυτό το γύφτικο πανηγύρι εκεί, μαζεύονται όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι, για να δουν τους υπουργούς διαζώσεις. Μην τους χάσουνε, μην χάσει Βενετία Βελόνη. Άρα λοιπόν, εκεί στο καφενείο της Βουλής κάει η Μήτος Ουρνάρας με τα πέντε όμορφα κορίτσια που έχει δίπλα του, τις συνεργάτιδες του. Ένα, τι θέλει ο υπουργός, τι θέλει ο Μποτοξάκης της ελληνικής οικονομίας, όλες εκεί γύρω-γύρω. Υπουργέ μου. Να σφέρουμε το ένα, υπουργέ μου το άλλο, υπουργέ μου εκείνο. Και όλοι εκείνοι που μέχρι χτες τον μούτζωναν πήγαιναν και του έλεγαν στο αυτί για ρουσφετάκι. Ναι, δεν με πιστεύετε, ε! Α, κάμερα δεν μπορώ να βάλω. Θα με διαγράψουν διαπαντός, θα με σβήσουν. Θα με στείλουν σπίτι μου στην κυραβασιλική πριν από την ώρα. Δεν θα πάω ακόμη. Θα μείνω εδώ για να αγωνιστώ μετά το έπος που έγραψε το Δώρα Τζάκρη. Δεν πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω. Άρα λοιπόν, εγώ. Να σου πω την αλήθεια, βέβαια, εντάξει, τα είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα ξαναπάρουμε άλλα μέτρα εκεί στη Βουλή. Αλλά κατάλαβα όμως από αυτό που κατάλαβαν οι άλλοι οι συνάδελφοι, όχι όμως στη Βουλή, αλλά εκείνα που είπε στον κύριο Πρετεντέρη. Ποιο Πρετεντέρη, με επηρεάστηκε από τον Τσίπρα. Εγώ κατάλαβα το εξής, λοιπόν, ότι και νέα μέτρα θα υπάρξουν και ότι η Τρόικα παρακαλώ, άρα και κίνημα ημού, ο κύριος Μόρς, κινητάπα εκείνος ο βραχής όμως. Δεν πρόκειται να. Εκείνος, Ευρωπαϊκής Προέλευσης. Δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Εκτός κι αν εγώ δεν κατάλαβα καλά. Πάμε να ξαναδούμε λίγο το βίντεο και στον Τερπεντέρη τι είπε ο Πρωθυπουργός, πότε θα φύγει η Τρόικα ή πού κόμπιασε κατά μέτρα. Να ακούσουμε λίγο το. Όλοι, ετοιμαστείτε! Έρχονται τα βοσκοτόπια! Μετά από την πρόταση Μομφής έρχεται ο Σταύλος! Θα σας τον πάρουν το Σταύλο! Μαζί και τις γαϊδάρες! Τις γαϊδούρες τις πήραν ούτως ή άλλως. Τώρα παίρνουν και τις γαϊδάρες! Είναι ακριβό το γάλα. Hey! Νιώθεις σαν κλειφτοκουτάς. Hey! Λένε πως υπάρχει πίεση για νέο μνημόνιο. Ήταν το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή
πίεση για νέο μνημόνιο, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει πίεση για νέο μνημόνιο. Είναι ορισμένοι, αν θέλετε, μέσα στην Ευρώπη, οι οποίοι δεν λένε για νέο μνημόνιο, αλλά λένε μια προέκταση του υπάρχοντος προγράμματος για ορισμένα χρόνια ακόμα. Για πάμε να το ξαναδούμε λίγο. Κατάλαβε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είπε ο Πρωθυπουργός. Ή δεν κατάλαβα καλά. Για πάμε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Για πάμε. Τριζαλούν και διαχορεύουν. Είμαστε εμείς για τα πανηγύρια ή αυτοί που είπαν ή έκαναν πως δεν κατάλαβαν. Για ξαναδείτε το. Συνεπώς υπάρχει πίεση για νέο μνημόνιο. Ήταν το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πίεση για νέο μνημόνιο, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει πίεση για νέο μνημόνιο. Είναι ορισμένοι, αν θέλετε, μέσα στην Ευρώπη, οι οποίοι δεν λένε για νέο μνημόνιο, αλλά λένε μια προέκταση του υπάρχοντος προγράμματος για ορισμένα χρόνια ακόμα. Να το εξηγήσω και αυτό γιατί το λένε. Γιατί είναι όλα μπερδεμένα. Κοιτάξτε, το 2014 στο μέσον φεύγει η Ευρώπη. Πάβει η Ευρώπη να μας δανείζει. Μας έχει δανείσει ό,τι να μας δανείσει. Θα συνεχίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2016 με 1,8 δις το τρίμηνο. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένοι στην Ευρώπη οι οποίοι λένε ότι θέλουν να είμαστε κι εμείς σε αυτό το παρακολούθημα. Υπάρχουν όμως άλλοι οι οποίοι τους λένε το κατά την άποψή μου σωστό, ότι κοιτάξτε να δείτε, με τα καινούργια δημοσιονομικά μέτρα που πήρε η Ευρώπη για όλη την Ευρωζώνη. Ούτως ή άλλως σε επιτήρηση η χώρα. Προβλέπει ότι όλες οι χώρες θα είναι σε επιτήρηση με την έννοια ότι θα πρέπει να έχουν κάτω από 3% έλλειμμα και με την έννοια ότι ολονών ο προϋπολογισμός. Θα γίνεται από το Eurogroup. Θα πρέπει να γίνεται από το Eurogroup. Ερχητή. Συνεπώς κύριε Πρόεδρε, για να το προχωρήσω λίγο παρακάτω, όχι νέο μνημόνιο λέτε. Μετά τα όχι νέα μέτρα, όχι στο νέο μνημόνιο. Και μπορούμε να ελπίζουμε ότι μέσα στο 2014 θα φύγει η Τρόικα. Θα πάψει να υπάρχει αυτή η διαδικασία που είναι και λίγο αναξιοπρεπής της Τρόικας που έρχεται εδώ και μας δίνει μαθήματα. Πιστεύω ότι αυτό δεν έχει, αν θέλετε, συζητηθεί με την έννοια ναι. Πότε φεύγεις, πότε έρχεσαι. Αλλά σας λέω ότι έτσι που είναι μάλιστα. Το πρόγραμμα, αυτό. Πάμε τώρα σε λίστα. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Δεν υπάρχεις ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα ένα αστείο χαζό, ένα όνειρο. Ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα ένα αστείο χαζό εγώ χωρίς εσένα. Εγώ χωρίς εσένα. Πάρτε και τα μεθεόρτια. Πάρτε και τα μεθεόρτια. Τα φαζάνεις. Τα μεθεόρτια της αντιπολίτευσης. Μητσοτάκη, το γούρι μας. Έχασα το βιβλίο, το Μητσοτάκη. Έχασα την κούπα μου, τα χάσα όλα. Εμένα δεν με έχω χάσει σιγά σιγά. Με χάνω στον δρόμο, θα με βρω, βέβαια. Μητσοτάκη. Είναι το γούρι της εκπομπής αυτό, υπότιμος. Λοιπόν. Πούτσου. Πούτσου. Όταν δεν κάνετε ρύθμιση για την πολύ μικρή επιχείρηση, αυτές οι ρυθμίσεις είναι στον αέρα όλες που φέρνετε στο νομοσχέδιο πέραν των άλλων. Πούτσου. Πουτς λάχαμε, θα λέγανε τώρα στην Ήπειρο, αλλά και στα Αγρίνιο. Το Αγρίνιο τι μιλάει, Ήπειρότικα, όχι, Αγρινιώτικα, τσετσαντσάλς. Τους έντυσαν τους άλλους, δεν ξέρω αν τους έντυσαν ή αν τους ξέντυσαν. Εγώ ξέρω αυτά που λέει ο κύριος Μωραΐτης και θα τα δούμε σε λίγο τι λέει ο Θάνος Μωραΐτης. Το ρίζω Αγρίνιο, κυρίες και κύριοι, αυτά. A bit of to me,
and I give a bit of to you. Give a bit of to me, and I give a bit of Φρέντε, αστέρι, αστέρι και αστέρι έγινα. Τι να κάνω. Έλα καλά, περνάτε και εσείς μαζί μας. Τρεις σλάλουν και διαχωρεύουν, κυρίες και κύριοι. Πάμε δυνατά. Σπάσατε το τηλεφωνικό κέντρο. Φτάνει. Μην παίρνετε άλλο. Αν είχα παραπάνω τη χρέωση θα παίρνατε, ε. Τώρα με δυο. Με μηδέν ευρώ δεν παίρνετε. Με δυο ευρώ παίρνετε όλοι. Αλλού εννοώ παίρνετε. Όχι εδώ. Εκεί που έχει πλυντηριάκια. Έλα, έλα. Θέλετε πλυντηριάκι. Πάρτε μια κουρτίνα. Τζάμπα. Και φορετικές ικανότητες ο δημοσιογράφος, μοντέρ, αναλυτής, σκηνοθέτης, όχι, και η χολύπτης είναι ο ΚΚ. Έχει και σκηνοθέτη αυτά τα λεφτά, θα γυρίσει λίγο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και τα άλλα που ακολουθούν, είδε η κυρία Τζάκρη και έκοψε πέρα κατά το κοινό λεγόμενο και τώρα πάμε λίγο στα μέρη μας επάνω, στη βορειοδυτική Ελλάδα, έτσι. Ο κύριος Σιαδόφε, όπως λέτε, το Σαπέρα το κάνω στο... Είναι το παχύ σι, το σι το γαλλικό. Έτσι λέει στα σχολεία, θα μάθω ξένες γλώσσες. Δεν μπορώ να το... Με κυνηγάει η καταγωγή μου και η βλαχιά μου! Θα μιλώ σε τα λίγο, γιατί σπάζομαι. Αφιερωμένο στο ρίζο Αγκρίνο, έλα ξηρόμερο, έρχεται Θάνος Μωραΐτης, πρώην υφύπουργος. Γλυκά είναι τα μάτια που με κοιτάζομαι. Μιλούσα λοιπόν κυρίες και κύριοι και έλεγα για τους καθηγητές ξένων γλωσσών που θέλουν να παρουσιάσουν το παχύ σι και το παχύ σε. Σαπέρα, Σαδόθε, Σακίθε. Άρα λοιπόν ο κύριος Σαπέρα ή Σαδόθε της Έτωλα Καρνανίας, Θάνος Μωραΐτης, Ρίζο Αγκρίνο, το πήρε το μήνυμα που έστειλε η κυρία Τζάκρη. Αν όχι, να δει τώρα το βίντεο, είναι αφιερωμένο σε αυτόν και στο Μάριο Σαλμά. Επίσης τώρα άρχισε να χειρουργεί. Όχι πολλά χειρουργία, γιατρέ. Διώξει τη λυπηρία. Όχι, μην διώχνει τώρα γιατί έχει κρατήσει. Εντάξει, καμία. Βλακία πήγα να πω. Είναι ατυχέ το τέτοιο. Σωστό. Κρατήστε, πάρετε και άλλη μία. Αλλά μην παίρνετε λεφτά για τι. Λοιπόν, αν όχι, να δει το βίντεο ο κύριο Σαλμά με τον αγρότη του Κολονακίου και θα καταλάβει. Και η κυρία Τζάκρη το άρπαξε αυτό. Βλέποντα τον αγρότη του Κολονακίου σε πρωινή εκπομπή, την αγαπημένη τη βέβαια περιοχή, εκεί. Που ντυνόταν, χτενιζόταν, πάνε αυτά. Σου λέει: είδα τον αγρότη του Κολονάκη, οπότε εγώ Κολονάκη δεν ξαναπάω γιατί έχουμε κατάληψη από τους βλάχους χωρικούς της επαργίας. Άρα λοιπόν, εγώ πάω στην Πέλα και αφήνω έξω οι βλάχοι στην Αθήνα. Όχι, μέσα οι βλάχοι στην Αθήνα και στο Κολονάκη. Πάρτε να δείτε τι είδε η κυρία Τζάκρη και σου λέει: τι να ψηφίσω. Που πηγαίνω η κακομοίρα. Τώρα είναι η σειρά του Καραμίτρου, του Θάνου Μωραΐτη. Του Καραμωραΐτου. Αλεξάνδρα, ναι. Φορολογούνται τα ματριά, φορολογούνται τα χωράφια, φορολογούνται τα σπίτια, πέρα από τη φορολογία εισοδήματος. Για να τους ακούσουμε έναν λοιπόν. Ξεκινώ με τον κτηνοτρόφο που έχουμε κοντά μας, ο οποίος δεν πλήρωνε για το μαντρί που διαθέτει. Κύριε Ευθυμιάδη, κτηνοτρόφος, πρόβατα έχετε? Έχω πρόβατα. Έχω 4 στρέμματα χωράφι και ένα στρέμμα ακόμα. Αυτά μου τα έδωσε το κράτος. Τα πρόβατα που έχω δεν με πλήρωνα ποτέ φόρο εγώ. Δεν ήταν ηλεκτροδοτημένο? Όχι, δεν είχα ηλεκτροδότηση. Και τώρα έρχεται, ακούω ότι θέλουν να με βάλουν φόρο. Πόσο μακρύ το σπίτι. Με συγχωρείτε, σε τι χώρο έχετε τα πρόβατα εσείς? Ό,τι έκταση. Τα δήλωνα στην εφορία βάσει... Όχι, λέω το μαντρί. Το μαντρί, όχι τα πρόβατα. Το μαντρί που έχετε τα πρόβατα. Πώς είναι, μου το έδωσε το κράτος με το νόμο 220. Πόσα στρέμματα είναι, πόσα στρέμματα είναι. 4 στρέμματα και 40 τετραγωνικά. 4 στρέμματα. 40 τετραγωνικά είναι το μαντρί, αν κατάλαβα. 40, ναι. Πόσα θα πληρώσει, κύριε Παντελή? Κύριε Παντελή, πόσα θα πληρώσει? Το τίμημά μου είναι 5.500. Αυτό είναι το τεκμαρτό και ουσιαστικά τώρα θα του βγάλει να πληρώσει κάποια δεκάδες ευρώ, εκατοντάδες ευρώ. Δεν είναι 90 ευρώ, μάμα, να φέρεις στο παράδειγμα του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί δεν το βάζει μέσα με το ακίνητο. Εδώ 90 ευρώ είναι μόνο το στρέμμα. Έχει 40 τετραγωνικά κτίσμα, 40 τετραγωνικά μαντρί. Αυτό είπα, αν κατάλαβα. Έχετε και το μαντρί στεγασμένο, υπάρχει και κτίσμα.
κτίσμα, κάποιο κτίσμα μέσα. Κτίσμα έχω ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικά που μένω εγώ. Επειδή κτίσμα είναι επί 5 χώρο. Στο παράδειγμα του Υπουργείου Οικονομικών που έδωσε στα 90 τετραγωνικά επί 5. 90 ευρώ επί 5. 5,945. Αυτό λέει μέσα το νομικό. Θα πληρώσει 450. Ακριβώς. 450 ευρώ θα πληρώσετε. Έχω ένα σπίτι που μου το έδωσε ο πατέρας μου, μένουμε 7 άτομα μέσα. Πόσο σε τι υπόπεδο είναι το σπίτι? Τετραγωνικά, και έρχεται να με φορολογεί στο σπίτι που μένω 7 άτομα μέσα. Δεν μένω στο Κολωνάκι εγώ, εγώ μένω στην Κουλούρα. Δηλαδή, από μένα είναι με το πανεπιστήμιο και δεν μπορώ να το σπουδάσω. Αυτό θέλω η Νέα Δημοκρατία που την ψήφισε κιόλα. Είναι κυρίες και κύριοι, λέει ο άνθρωπος στο Κολωνάκι. Δεν μένει στο Κολωνάκι. Αυτά εισέπρεψε η κυρία Τζάκρη. Και τώρα το μήνυμα το αφιερώνουμε σε όλα τα παιδιά της επαρχίας, κυρίως στο Θάνο Μωραΐτη, ο οποίος πριν από λίγο, μάλλον χθες, ανέβαλε. Θα το διαβάσω σε λίγο, περιμένετε. Δεν θέλω μύτη να τις δω. Με business σύμπληξα μεγάλες. Και στην Αθήνα κατεχώ. Εδώ τι θέλεις κάνει. Και κανέναν δεν ρουτάς στο χωριό για να φιλείς. Νιώθεις ακλήφτο κουτάς στους πιτς του κακουσάλες. Δεν μάταξε ένα γερνό. Αυτά λοιπόν είναι κύριε Σιγκρή Θεοδωρούλα. Είδε Θεοδωρούλα και τρελάθηκε η Τζακρούλα και έγινε επαναστατριούλα. Θάνο, έχει σειρά, μη μας απογοητεύσεις για άλλη μια φορά. Θα διαβάσω τι είπε κύριε Σιγκρή Θεοδωρούλα Μωραΐτης. Αφού προηγουμένως σας είπα και πάλι. Εν τη ρήμη του λόγου ξέφυγε η λέξη Φιλιππινέζο, ξέφυγε, εντάξει, πραγματικά είναι πολλοί αυτοί που έχουν Φιλιππινέζες. Δοκιμάζεται ένας λαός με μια ασύλληπτη τραγωδία. Μακάρι όλοι οι Έλληνες να σκύψουν το πρόβλημα και να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Έστω και αυτά τα λίγα που έχουμε, γιατί αυτό που ζουν αυτοί οι άνθρωποι δεν το έχουμε δει ούτε στο πιο τρελό μας όνειρο. Εμείς πραγματικά η καταστροφή είναι βιβλική και η βίβλος δεν θα μπορούσε να περιγράψει αυτό. Άρα λοιπόν, συγχαρητήρια στον Σαλμά που έχει Φιλιππινέζα και να βοηθήσει και αυτός ο ίδιος και όλοι οι υπόλοιποι. Μακάρι να είχαμε όλη τη δυνατότητα να πάρουμε μια Φιλιππινέζα να μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον κόσμο πραγματικά από τη ζωή μας. Γιατί είπαμε, σε προβλήματα θα είμαστε πρώτοι που θα σκύψουμε και δεν θα στατήσουμε ποτέ την ιστορία ενός λαού. Να είστε καλά. Πάμε, ανεβαίνουμε. Στου πιτς του κακουσάλες δεν μάτα ξαναγυρνώ. Δεν πίνω. Ρημαδιό. Με πολλοί σαν παραμύθι θα τα βρω μπαστούνια δέθεν. Παραλίγο να πιστέψω τον κομπάρο τον ψηφτήλα. Καθίστε στους καναπέδες σας και ακούστε. Όμως, όχι ένας λεπτούς η γη Βασιλάκης Τερλέγκας, Θάνος Μωραΐτης, Ρίζο Αγκρίνο, Σαπέρα Σαδόθε. Ακούστε τον. Δίνουμε ψήφο επώδυνης ανοχής. Αλλά μην δοκιμάσουν άλλο την αντοχή της ανοχής μας. Ας μην δοκιμάσουν άλλο την αντοχή αυτής της ανοχής. Υπάρχει ένας πολύ δύσκολος κυβερνητικός συμβιβασμός με συγκεκριμένο και χρονικό πολιτικό ορίζοντα. Διαβάζω στυλ πρέκα, δεν έχει σημασία. Ο κύριος Σαμαράς, είπε ο Θάνος Μωραΐτης, εξαγρίνω ορμόμενος, είναι πρωθυπουργός με παραχώρηση του Πασόκ. Δεν μας κάνει κάποια χάρη, κυρίες και κύριοι, είπε ο Θάνος Μωραΐτης. Ιδού η Ρόδος, ιδού τα Γρίνιο, ιδού και το πίδημα. Έρχεται ο κύριος αγρότης από το Κολωνάκι με τα τρία παιδιά που είδατε προηγουμένως και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Αυτόν θα τον ακούσεις. Ακούει κανείς? Ο Άδωνης ακούει? Με τα ψυχοφάρμακο ψυχάκιας. Γιατί του λέω αυτό? Γιατί του κάναν μια ερώτηση σήμερα δύο βουλευτές. Βέβαια εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε την παρέτηση του Υπουργού. Είναι κρίμα. Πιστεύω να δοθεί λύση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει, κυρίες και κύριοι, ότι. Τι είχε πει, τίποτα δεν είχε πει. Ότι έστω και μια απόλυση για αυτόν θα σημάνει παράλληλα και το τέλος του στο Υπουργείο. Και τώρα δύο βουλευτές, ο κύριος Αβραμίδης και ο κύριος Δημαράς, ρωτάνε τον Υπουργό, όπως ολόκληρος ο ιατρικός κόσμος, ο οποίος έχει βγει στον δρόμο και στα κάγκελα. Κύριε Υπουργέ, του λένε, απολύονται ή όχι 1.200 γιατροί του ΕΟΠΗ? Έστω κι ένας, μακάρι να μην απολυθεί, γιατί. Ουν άλτρα άτε έναν άλλον σαν κι αυτόν που θα ξαναβρούμε. Ακόμη κι αν τον εφεύρουμε δεν θα υπάρχει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βάλει τα χέρια ούτε σε ένα γιατρό και θα προσλάβετε βρε τέρατα άλλους 1.200, γιατί αν πάει κάποιος
σε μια εφημερία ένα βράδυ, πεθαμένος θα φύγει. Όχι, πεθαμένος με την έννοια ότι δεν θα προλάβουν τον γιατρό. Αν τον δουν οι γιατροί μας, δεν έχει πρόβλημα κανένα. Είμαστε υπέρ της δημόσιας υγείας. Αλλά πού γιατρός? Και θα στείλεις και 1.200 σπίτι τους? Όχι, δεν κάνουμε κολεγιά με τους γιατρούς. Δεν κάνουμε κολεγιά με τους υπουργούς. Μαζί σας πίνουμε καφέ, αλλά η αλήθεια, αλήθεια. Μαζί σας τα συζητάμε, αλλά μας είχε σαν τον άκο μας, φασιστάκο, όπως λέει και η Ραχίλ Μακρύ, σε λέει. Απαπαπα, εκεί τι θυρός του μείνει. Έναν άλλο σαν και σένα που θα βρούμε εμείς, αν απολυθείς. Αφιερωμένο στην ευγενία μας. Αυτή τα καταλάβει μουσική, γιατί ο άλλος όλο ουρλιάζει σαν εμένα, γκαρίς. Un altra che un'altra te dove la trovo io un guaio simile mi ha di chiele chiese mi ha di chiese sono αυτή ναι δίκιο έχει πιάσει chissà se c'è chissà se c'è un'altra te Αδωνίνο φασιστάκο που λέει Ραχίλ Μακρύ σου έβαλα και ιταλικά. Μπας και εξευμενήσω τα ζώδη, τερατώδη, κακουργηματικά ενστικτά σου. 1.200 γιατρούς αυτή την εποχή. Ποια τρόικα μπορεί, ποια τρόικα μπορεί. Μπορεί ψυχάκια, ποια τρόικα. Ο Τάπας, μόνο του συμπάθειος βραχής όμως, γιατί και εγώ τέτοιος είμαι. Ο Μόρς, στέσα φανταζία, λάκα πατσιτά. Δείτε νερε ρυθμίδια, βολάτι. Ποια τρόικα μπορεί. 1.200 γιατρούς. Ποιος θα κοιτάξει τον Περσέα μετά? Και τον Γιώργο, τον Τζορτζίνο, το δικό μου γιο. Γιέ μου, πώς πονώ. Έλα, μην φοβάσεις, πλάκανα τον Τζορτζίνο, πλάκανα, αστείευουμε. Έχω, κυρίες και κύριοι, έναν μοναδικό τηλεθεατή. Είναι ο γιος μου. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι και η μάνα μου στο χωριό. Αλλά δεν έχει ίντερνετ. Με πιάνε μέσω γαϊδάρου. Μην τολμήσεις και πειράξεις γιατρούς, Άδωνη. Μην τολμήσεις. Και αν σου πούνε ναι, να πας σπίτι σου. Να παίξεις πλογέρα, να πουλάς βιβλία όπως πουλάμε εμείς. Να κάνεις αέρα στην ευγενία, καλύτερα θα φέρασαι και οι δύο. Μη σε παγιδεύσουν. Εδώ ο Μωραΐτης, τον περιμένουμε στη γωνία. Τάπε, σκρίπτα μάνετ. 2-10-68-45-85, 2-11-55-55-500. Είμαστε κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που μας δείχνετε. Για την εμπιστοσύνη σας, η ζούγκλα είναι κοντά σας και εγώ ζωντανός πεθαμένος. Ναι, μωρί με, μα ον άλτρα κόμετε. Μη σε μπακιάδω, και ον άλτρα κόμετε. Ουν άλτρο θα λέγαμε εμείς. Μένω σε λαμβέντο. Ένα, όχι ουν άλτρα, αλλά έναν άλτρο. Έναν άλλο κύριε Άδωνη σαν εσάς, ακόμη και αν τον είχαμε εφεύρει, δεν θα γινότανε να είναι άλλος Άδωνης. Είστε ένας μοναδικός, το παραδεχόμαστε, αλλά μην τολμήσετε και πράξτε τους γιατρούς. Πάμε σε άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, φύγαμε. Ο ΚΚ σήμερα έχει κέφια και μην μου πείτε ότι όλα αυτά είναι τρίχες του Κολονακίου και η Δόδωρα Τζάκρη που κουρευόταν εκεί. Τέλος οι τρίχες. Γιατί? Γιατί? Για την τρίχα γίνεται ο πόλεμος. Είναι ο πόλεμος της τρίχας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόκριση. Δεν μπορούμε να βγάλουμε στον αέρα. Κυρία Τζάκρη, ξαναπάρτε μας αργότερα, δεν βγάζουμε αέρα. Σας ψάχνουμε από χτες, τώρα μας πήρατε εσείς. Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά. Τώρα μιλάμε σαμαρά. Ευχαριστούμε κυρία Τζάκρη, δεν θα βγείτε στον αέρα. Άλλη φορά, χάσετε το τρένο. Το πεντάλετο να πάτε στις πρωινές εκπομπές σοβαρές ή στις απογευματινές ή εκεί που σας ερμηνεύουν οι μεγάλοι παρουσιαστές. Τι σημαίνει το ρεπορτάζ που είδατε προηγουμένως. Εγώ δεν ερμηνεύω το ρεπορτάζ, σας δίνω γεγονότα. Λοιπόν, λέγαμε, μιας και λέγαμε για τον πόλεμο της τρίχας, ο Ζόρζ Λιάγκας, ο καλός συνάδελφος, αδερφός μου δηλαδή, μετά τη σφαλιάρα που φάγε από ασφαλιστική εταιρεία, ετοιμάζεται, μετά δηλαδή, ο Ζόρζ Λιάγκας, μετά τη σφαλιάρα που έφαγε από ασφαλιστή, ετοιμάζεται να βγάλει τη φέη στο σφυρί. Τι άλλο να κάνει. Το είχε μείνει τίποτα άλλο, δεν είχε μείνει τίποτα άλλο. Του φάγε, λέει, ασφαλιστής 120.000 ευρώ. Ήθελες να τα βγατήσεις, Γιώργο, θα τα βγατήσεις. Για τα κάνεις περισσότερα. Ο Λέμερος και η θάλασσα ποτέ τους δεν χορταίνουν. Ρε Γιωργάκη μου, εσύ δεν δεις τα γκέλα σου νερό. Ούτε νερό δεν παίρνεις. Πήγες για τους 120.000 στον ασφαλιστή. Γράφει εδώ η εφημερίδα
News Bob, σου βαλευόμαστε, 50.000 face, τρέχει κομπόδεμα η κοπελίτσα να μαζεύει σταλιά, φασόλι το φασόλι, 50.000 ευρώ, 70 δικά σε 120, πού να πάνε, 200, 10, τα χάσει όλα. Άρα λοιπόν, μάθε τέχνη τώρα κι άστηνε και όταν πεινάς πιάστηνε. Φέι, κοίτα να μαθαίνεις στα 4. Αν χρειαστεί, τρίχεις να κλαδεύεις. Εσείς τα μαθαίνετε. Εσείς τα κάνετε. Εγώ τα κάνω. Εσείς μαθαίνετε. Σκύψε, 4, τριγωνάτο, καρεκλάτο, έλεγε ο Λιάγκας. Θα βάλουν τη Φέι στο τέλος εκεί. Για πάμε. Μάθουμε λίγο την κίνηση πόσο τραβάει η χαρά. Δεν προκαλεί χαλάρωση. Δηλαδή... Όταν δεν ξέρουμε το κάνουμε, γι' αυτό λέμε κανονικά είναι καλό να πηγαίνουν σε ειδικούς. Πάντα κρατάμε οπουδήποτε να κάνουμε κερί. Είτε αυτό είναι φρύδια, είτε είναι μουστάκι, είτε είναι μασχάλες, είτε είναι μπικίνι, είτε είναι πόδια. Πάντα με το αριστερό μας χέρι βάζουμε κόντρα. Εδώ πέρα να είτε εντωμένο το δέρμα. Αν το δέρμα δεν τρανταχτεί, δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν μπορεί να χαλαρώσει. Αν πάμε τώρα και τραβήξω εγώ το κερί στον αέρα, ναι. Μπορούμε να κάνουμε ένα και ένα να δούμε τη διαφορά. Ένα και ένα με ποιο άλλο. Ποιο άλλο. Ποιο άλλο. Και στο μπικίνι, πέραν του λέιζερ, που εντάξει είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει σε μορφή υποτρίχωσης, αλλά και στο μπικίνι προτιμάς το κερί στο βαζάκι. Ναι, από τη στιγμή που δεν μας έχει εμφανίσει η θυλακίτιδα. Ωραία. Προτιμάμε το μπικίνι γιατί είναι και πιο οικονομικό, όσο δεν έχει τόσο μεγάλο κόστος όσο έχει το λέιζερ. Και σίγουρα είναι καλύτερο από ξηράφι, κλωστή και τέτοια. Ναι. Πώς κάνουμε στο μπικίνι? Καταρχήν να εξηγήσω κάτι. Στα πόδια όλες οι τρίχες μας σε αυτό το κομμάτι πάνε προς τα κάτω. Σε ποιο κομμάτι θα δείξω. Το κερί το απλώνουμε όπως πάει η τρίχα, με την ίδια φορά της τρίχας και το τραβάμε τελείως ανάποδα και κάθετα. Δηλαδή η κίνηση δεν πρέπει να είναι στον αέρα. Τοποθετείτε δηλαδή στην ίδια φορά της τρίχας. Τοποθετούμε στην ίδια φορά της τρίχας. Δεν μπορούμε να τραβήξουμε έτσι το κερί δεξιά. Ακριβώς παράλληλα και πάνω από το δέρμα. Δηλαδή πρέπει να, είναι, να γίνεται έτσι. Ξαναδείξτε το λέω. Πρέπει κόντρα. Να βάλουμε το κερί όπως πάει η τρίχα και να γίνεται παράλληλα. Δηλαδή το κερί μας να πηγαίνει προς το σώμα. Παράλληλα με το σώμα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να τραβάμε. Και εγώ δεν εδώ όμως θα δούμε ότι οι τρίχες μας πάνε και από τα μέσα. Άρα εδώ πέρα θα πρέπει να βάλουμε το πόδι έτσι και να πλώσουμε το κερί όπως πάει η τρίχα μας. Άρα το τραβάς μετά έτσι. Άρα μετά το τραβάμε. Αφού έχουμε πλώσει το κερί από εδώ, ναι. Το τραβάμε προς τα εκεί. Μάλιστα. Έτσι. Εκεί που πάει η τρίχα, δηλαδή πώς θα πάνε. Μπράβο. Ωραία. Το άλλο τώρα, είναι δύσκολο, το πιο δύσκολο. Κάτσε βρε, δεν είναι δύσκολο. Κάτι γίνεται καλοκαίρι. Βλέπουν και άντρες από το σπίτι. Πάνω μου στις κάβλες σου επάνω. Αν σηκώσουμε το πόδι έτσι θα δούμε ότι από εδώ οι τρίχες πάνε προς το κουμπάκι μας, ναι. Ενώ από εδώ πάνε προς το εδώ. Άρα δύο διαφορετικές. Εδώ έχει διαφορετική φορά η τρίχα. Ακούς τη λέει και από κάτω πάει αλλιώς στην γάμπα και κάτω. Αν κάτσουμε και το προσέξουμε θα δούμε ότι εδώ, γι' αυτό και όταν ξυρίζονται ποτέ δεν τις πιάνουν καλά πίσω. Γιατί τις τραβάμε προς τα κάτω. Και στο ξυραφάκι που εγώ εντάξει είναι πολύ κατά. Καλύτερα να κάνεις τίποτα παρά κάτι ξυραφάκι. Και στο ξυραφάκι το ίδιο πράγμα. Και στο ξυραφάκι το ίδιο πράγμα. Κάνουμε και αύριο για να καταλάβουμε τις λεπτομέρειες. Το κατεβάκι θέλω να μου κάτσει λίγο σαγόνα. Καταρχάς, συγγνώμη, μπορεί να το κάνει μια γυναίκα μόνη της αυτό και να πετύχει. Όχι, ναι. Όχι, ναι. Μας κάνετε πλάκα ρε παιδιά. Τροπή ρε παιδιά. Φοβάται η κοπέλα και κάθισε. Χάλασε το θέμα. Να ξέρω τα τις τρίχες μου. Κατερινά, κάτσι. Λοιπόν, για να γίνεται σωστά από το τρίχος, πάντα θέλουμε να έχουμε το τεντωμένο δέρμα. Για να κάνουμε στην περιοχή τα τέσσερα, κάθεσε. Τα τέσσερα, κάθεσε. Αυτή η στάση είναι η καλύτερη στάση για να τεντώσει πιο πολύ το δέρμα. Συγγνώμη, φοράζεις όργο ή όχι. Παιδιά, είναι απλό θέμα, αλλά δεν υπάρχει γυναίκα που δεν κάνει... Γι' αυτό θέμα το κάνουμε και αύριο το θέμα. Machine man, yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up. 2-10-68-45-55, 585, συγγνώμη, πάρτε στο 55. Όλα εδώ, το τηλέφωνο εδώ είναι, όλη η Ελλάδα εδώ χτυπάει. Η καρδιά σήμερα της ενημέρωσης είναι εδώ. 2-11-55-50-500. Εμείς πήγαμε ένα βήμα μπροστά του Γιώργου Λιάγκα και σας δείξαμε και την επόμενη μέρα. Όπως είδατε κι εσείς, τρελάθηκαν, μόλις τους έπαγε τα λεφτά ο ασφαλιστής. Έτοιμος λοιπόν, γιατί σου λέει δεν έχει λεφτά η τηλεόραση, γι' αυτό και εμείς δουλεύουμε στο ίντερνετ.
για να έχουμε τσέπες γερές, μεγάλες, γεμάτες οι καρτούλες, οι τρελές και οι φάλες. Γι' αυτό και εμείς και εσείς φύγαμε τηλεόραση. Για να πάρουμε λεφτά στο ίντερνετ. Είμαστε εδώ, δυναμικοί με λεφτά, και να μην βγάλουμε οτιδήποτε στο σφυρί. Τα τετζερέδια τα πήραμε. Το μόνο καλό που έχουν οι Τροϊκανοί, όπως είπε ο Γιώργος Τράγκας, θα μας, όχι, το μόνο, θα μας πάρουν, λέει, και τις γυναίκες. Αυτό, Γιώργο Τράγκα, το συζητάμε. Αν το θέλουμε ή όχι. Αυτό θα το δούμε. Αν είναι στο μνημόνιο. Και να μην είναι, μπορούμε να το προσθέσουμε. Θα δούμε. Θα δείξει. Ο Λιάγκας ετοιμάστηκε. Αφού δεν έκλειφτα τηλεόραση, έβαλε τη Φέη να κάνει αποτρίφωση. Ρε Γιωργάκη, δεν μου βγαίνει το μυαλό. Δεν δίνεις ούτε τον πυρετό σου, όχι την αρρώστια σου, να τη μοιραστούμε εμείς. Και πήγες στον ασφαλιστή, δώσε 100.000 ευρώ και τώρα κλαις. Στον ασφαλιστή. Άρα θα μου πεις, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Γι' αυτό δεν μπορείς να βρεις εφέ, Κακός, είμαι κακός, κύριε και κύριοι. Ναι, κακός. Γιατί στα τέσσερα και καρεκλάτο είναι και ιντερνετάκο. Όχι μόνο στην τηλεόραση. Να το δούμε και την επόμενη μέρα. Τι να δούμε. Λοιπόν. Πούτσου. Λοιπόν. Πούτσου. Πούτσου. Λοιπόν. Πούτσου. 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 Όταν δεν κάνετε ρύθμιση για την πολύ μικρή επιχείρηση, αυτές οι ρυθμίσεις είναι στον αέρα όλες που φέρνετε στο νομοσχέδιο, πέραν των άλλων. Πούτσου. Λοιπόν, ήθελες να βγατήσεις τα λεφτάκια σου, Γιώργο μου. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν το ευχόμαστε κανέναν, αλλά είναι και λιγάκι απληστία εδώ, που θυμίζει το Λέμαργος και η θάλασσα, από εδώ τους δεν χορταίνουνε. Σας είπαμε ότι αυτή η περίοδο είναι δύσκολη και για επενδύσεις. Και έχει μια πόρτα, μια πόρτα πονηρή. Άγιε Πέτρε! Φέρτε τον ασφαλιστή! Έχει και υπογραφή σε ταμπέλα πλαστική. Σουζάνα! Ha! Σουζάνα! Σουζάνα! Λοιπόν, βρε Γεωργάκη μου, βρε Γεωργάκη μου, δεν λέω στον Παπανδρέο, δεν ασχολούμαι, γιατί είναι στην Τουρκία. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε μήνυμα μεταδώσει από εκεί θα είναι επικίνδυνο. Θα δημιουργήσει άλλα δαβάκι, κλίμα εμφυλίου πολέμου, γιατί γείτονες είναι, εμφύλιος θα είναι πολέμος, με τους άλλους. Μια χαρά περνάει στην Τουρκία, κρατήστε τον να χορεύει ζεμπέκικο και μετά το χορό της κοιλιάς. Καλύτερα, γιατί θα μας τρελάνει. Μην τον ξαναστέλνετε εδώ, κρατήστε τον εκεί. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ο κύριος Ερντογάν δεν ξέρει τι είναι Κύπρος, γιατί είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ευτυχώς δεν το ξέρει, να είναι καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχαμε τούμπα. Δεν υπάρχει Κύπρος, το ξέρουμε για εσάς. Το ξέρουμε, υπάρχει για εμάς. Και τα είπατε στο Γεωργάκη, ο οποίος έχει μπερδέψει τη Βούρτσα με το Βρούτσι. Και την Ελλάδα με την Αμερική, για αυτό τα είπατε. Ξέρω ο Γιώργος που είναι Κύπρος, ωραία. Πήγε τούμπα που είναι Κύπρος. Μας θεωρεί αφού ένα έθνος, σου λέει. Δεν το πήγε στο μυαλό του Γιώργο πονηρά. Για αυτό το είπε ο άλλος. Λοιπόν, εγώ ό,τι υπόσχομαι το κάνω. Σπάστε το τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστούμε, σας αγαπάμε. Δεν παίρνουν λεφτά εμείς. Είναι τζάμπα οι μονάδες. Πάρτε τζάμπα είναι. 30 λεπτά είναι. Φέρτε θεματάκια, φέρτε θεματάκια. Στα βέβαια, ωραία. Λεφτά δεν υπάρχουν. Το έχουμε ξαναπεί. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Για βάλτε τον Γιώργο για να δούμε μετά αν υπάρχουν. Οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Όλε! Λεφτά δεν υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν. Λαύρος Παναγιώτου. Δεν υπάρχει σάλιο, Ανδρέας Λοβέρδος. Μαζί τα φάγαμε. Λεφτά. Τα φάγαμε. Όχι μαζί. Λεφτά. Λεφτά. Υπάρχουν. Δύσκολη καιρή, κυρίες και κύριοι, για πρίγκιπες, πριγκίπισες, βουλευτές
υφυπουργούς και ας έχουν και πέντε γραμματείς και πολιτικούς. Μόνο αυτοί που ξέρουν από φτώχεια, ανεργία, δυστυχία, κακομοιριά, πείνα, μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οι υπόλοιποι, τα πριγκιπόπουλα δηλαδή της πολιτικής, θα πεθάμε και θα σας κλείσω αμέσως γιατί. Βάλε κουτσούκο για να δούμε τι λέει. Απολαύστε τον. Απολαύστε τον. Συνδικαλιστής. Πάρτε. Και λυπάμαι, κύριε Πρόεδρε, που άστοχες ενέργειες του Προεδρείου αναπαράγουν αυτή τη μιζέρια και την κακοπιστία. Όπως αυτό που έγινε προχθές με τα διόδια κάποιων που δεν χρησιμοποιούν το αεροπλάνο. Δηλαδή την ώρα που οι βουλευτές έχουν υποστεί μειώσεις και ορθώς στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε και μπροστά στις θυσίες στις οποίες υποβάλλεται ο ελληνικός λαός, που αγγίζουν περίπου 50% των αμοιβών τους, σιγά μιστά ξιουρά του γαϊδάρου, που λέει η λαϊκή παροιμία, για τα 30 ευρώ το μήνα από τα διόδια. Ελεήστε με, χριστιανοί, ελεήστε με, ματάκια έχω και κόσμο δεν βλέπω. Ιστορία δεν μου δίνουνε φράγκο σήμερα. Ούτε καν τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 63 δεν έχουμε φροντίσει, κύριε Πρόεδρε, που λέει ότι δικαιούνται οι βουλευτές να δωρεάν πρόσβασης στα δημόσια μέσα και στην ακτοπλοεία. Διότι οι ακτοπλοεί ξέρω πως, και δεν με αφορά προσωπικά, γι' αυτό το λέω, πως αντιμετωπίζουν τους βουλευτές, ιδίως των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την κρίση που αντιμετωπίζει την πρωτοφανή ο ελληνικός λαός και δικαίως διαμαρτύρεται, είμαστε υποχρεωμένοι κάθε φορά εμείς που ασκούμε οποιασδήποτε μορφής εξουσίας να επιβάλλουμε τη δημοσίευση όλων των πόθεν έσχες για όλους και για όλα που εμπλέκονται στην άσκηση της εξουσίας. Και αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει. Έχει συζητηθεί, παραδείγματος χάρη, η δημοσίευση του πόθεν έσχες των δικαστικών χωρίς να επιτευχθεί. Έχει συζητηθεί η δημοσίευση του πόθεν έσχες ορισμένων των δημοσιογράφων ή των ιδιοκτητών των μέσων μαζικής ενημέρωσης χωρίς να επιτευχθεί. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Και το λέω αυτό διότι είναι εκείνοι που συνήθως βάλουν απέναντι και πυροβολούν το πολιτικό σύστημα και τους βουλευτές. Η μικρή μου εμπειρία στο κοινοβούλιο, κύριε συνάδελφε, κύριε πρόεδρε, κύριε υπουργέ, λέει ότι κανένας δεν πλούτησε από το μισθό του. Βοηθήστε καλέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας δίνει όλα τα καλά. Ευχαριστώ. Αχ, αυτό το ντιν-ντιν που ακούω, τι χαρούμενος ήχος. Κλάτς. Αχ, ωραίο ήχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλοί μου άνθρωποι. Σας ευχαριστώ. Την ευχή μου να έχετε. Δεν μου λες εσύ τώρα, καλέ μου άνθρωπε, για ποιον έριξες, για τον τυφλό ή για τον κουτσό? Για τον τυφλό. Έριξε και για τον κουτσό. Άσε με. Άτε, τσιγκούνι, τσιγκούνι. Εμείς για τους 300, κυρίες και κύριοι, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Ζει μωρέ ο άνθρωπος με 4.000 ευρώ. Τι να προλάβω, ρε. Γάμους, κηδείες. 9 μέρα του κόλου. Τι να προλάβει με 4.000 ευρώ. Γάμους, βαφτίσα, κηδείες, 9 μέρα του πόπολου, του πισινού, του 9 μέρου. Τι να πρωτοβρολάβει, τι να κάνει. Αλλά είδες τι είπα το κουτσούκος. Και τον πείραξε που το Προεδρείο δεν το προστάτε. Σου λέει οι δικαστικοί ποθεν έσχες. Από πού μπαίνουν οι δικαστικοί στα Βόρεια Προάστια με 5.000 ευρώ. Οι δημοσιογράφοι γιατί μένουν στα Νότια. Α, Νότια Βόρεια, εδώ είμαστε εμείς. Να το ποθεν έσχες μας, τρεις άλλων και διαχωρεύουν να το πάρετε. Να σας το φέρω, κύριε Κουτσούκο, αλλά κρατάω αυτή την τελευταία σας λέξη που είπατε, πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Πλούτησε μωρέ κανένας με το μισθό του βουλευτή. Πλούτησε μωρέ με 4 χιλιάρικα. Έπαιρναν 7, πήγατε στα 5, τους πάτε στα 4 και θέλετε να δώσετε 3. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Με πορδές αυγά δεν βάφονται. Θέλετε πολιτικό λόγο, θέλετε πολιτική σκέψη, θέλετε πολιτικό όραμα, θέλετε νόμους, θέλετε ένα καλύτερο αύριο, θέλετε μέλλον. Αυτά κοστίζουν. Ο κύριος είναι συνδικαλιστής, ο κύριος Κουτσούκος. Ξέρει
από σπατάλες. Ξέρει από σπατάλες. Δεν βγαίνει ο άνθρωπος. Σου λέει πόσα ρε. Και εσύ βρε Προεδρείο αφήνεις να μας ξεφτιλίζουν μπροστά στα μάτια της κοινής γνώμης. Από Παναγία μου θα σκοτωθούμε. Από τη στιγμή, από τη στιγμή, από τη στιγμή. Δυστυχώς ακατάλληλο. Λοιπόν. Τι έλεγα τώρα. Μπήκε ένα μανεκέν μέσα, γι' αυτό διέκοψα αυτή τη στιγμή. Ήθελε αυτόγραφο, αλλά εγώ δεν δίνω αυτόγραφα, κυρίες και κύριοι. Εγώ ανήκω εδώ, μόνο σε αυτούς. Δεν ανήκω σε κανέναν. Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία του κυρίου Κουτσούκου. Κρατήστε την, δείτε την, ερμηνεύστε την, απολαύστε την. Και τράβα εσύ, κυρία Γιώργενα, με 3,60 να περάσει το μήνα σου. Δε μας παρατάτε ρε αδέρφια. Δεν τελειώνει, δεν τελειώνει. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Αφού χαιρετήσουμε την επαναστατριούλα μας, τη Θοδόρα την Τσακρούλα μας, η οποία σήμερα είχε για πρώτη φορά την αμέριστη συμπαράστασή μας, έρχεται κύριε Τραγάκη, κύριε Τραγάκη μου. Τζάκρι στηρίζω, άλλοι δεν ψηφίζω. Τέλος, τέλος, τέλος. Λοιπόν, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, να ζητήσω και συγγνώμη, η κάμερα σε μένα, από την κυρία Βασιλάκη, να ζητήσω συγγνώμη. Hey! Αφιερωμένο σε όλους πονεμένους, κατατρεγμένους, δυστυχισμένους, ερωτευμένους, χωρισμένους. Έχω να σου δώσω το θάνατο νερό. Να το πιούμε δυο μας, να το χορτάσουμε. Και για χίλια χρόνια. 2-10-68-45-85, 2-11-55-50-500. Και το καλύτερο για το τέλος, κυρίες και κύριοι, ζητάω συγγνώμη εγώ, ο μεγάλος δημοσιογράφος Λάβρος Παναγιώτου, από την κυρία Βασιλάκη στην Ηλιούπολη, η οποία νομίζει ότι είμαι ο Grand Reporter και ότι έχω ανακαλύψει μια άλλη διάσταση πραγμάτων, να με ρωτάει διακαώς, κύριε Λάβρο, μας ψεκάζουνε, και έλεγα κοιμηθείτε ήσυχα, δεν μπορούν να ψεκάζονται, δεν ψεκάζονται οι Έλληνες. Κι όμως κυρίες και κύριοι, υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν φάρμακα. Νόμιζα ότι πάνω ο Καμένος είναι εκτός τόπου και χρόνου, όπως τότε με τη 17 Νοέμβρη, άσχετα αυτό για τον Παπανδρέο. Αλλά αυτή τη φορά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε και περιμένετε ακόμη. Γροθιά, ενημέρωση, αποκάλυψη, ελεύθερη ώρα. Είναι ελεύθερη μετάφραση, μας τσεκάζουν. Και κυρίες και κύριοι, δεν θα το τραβούσα άλλο αν δεν είχα το χρωστό στην κυρία Βασιλάκη, να ζητήσω συγγνώμη. Κυρία Βασιλάκη, μου συμφωνώ μαζί σας, ενδεχομένως και να μας ψεκάζουν. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ο ελεύθερος τύπος, μου φαίνεται, είχε. Με μια επιφύλαξη. Κάποια. Έχω να σου δώσω. Θανάτωνε. Λοιπόν. Μια κυριακάτη εφημερίδα λοιπόν είχε ότι το 35-40% των Ελλήνων πιστεύει ότι το ψεκάζουνε. Και εκεί που νομίζαμε ότι τα θέματα είχαν τελειώσει, έρχεται ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στη Βουλή και τι μας λέει. Ακούστε τον για να δείτε ότι είμαστε ψεκασμένοι για το δάκο, για την αφραγγεία, για τη φτώχεια, για τη δυστυχία. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ό,τι και να είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι αντιπολίτευση, να τους βλέπουμε κτλ. Δεν είναι δυνατόν να έχει έναν πανέμορφο καιρό. Να έχουν βουήξει τα μεγάφωνα, να γίνεται τσιακομήρα, να κλείνει η ΕΡΤ, να κλείνουν οι βιομηχανίες, να κλείνουν σπίτια, να κλείνουν τράπεζες, να κλείνουν. Όχι, τράπεζες δεν κλείνουν, μόνο θες να ανοίγουν. Να κλείνουν μαγαζιά, να κλείνουν. Και τι να μην κλείνουν, και μπουρδέλα κλείνουν, γιατί πήγε ο άλλος στη Γαλλία, ξέρετε γιατί. Γιατί ο Λάντ τα κλείνει τα ελεύθερα. Θέλει 3.000 ευρώ, λέει. Όποιος πάει με. Θα πληρώσει 3.000 ευρώ, συν 1.000 ευρώ η Ρόδουλη. Δηλαδή, μάνι. Θα πάρουν 4.000 ευρώ από τον άνθρωπο που θέλει να τον επιβίτωρα. Συν 1.000 ευρώ. Ή δεν ξέρω αν είναι επιβίτωρα, μπορεί να το δούμε τέτοιο όλο. Άρα λοιπόν 4.000 ευρώ. Τι έλεγα τώρα, το έχασα μόνο σκέψη μου. Ναι, από τη στιγμή λοιπόν που τα κλείνουν τα πάντα. Γεια σου, ρε πάνω, Θεοδωρογιάννη. Ναι,
Μου ήρθε η υπόθεση. Από τη στιγμή λοιπόν, κύριε Σύρη, που κλείνουν τα πάντα και μια κοινωνία είναι τελειωμένη, δεν είναι δυνατό στο Σύνταγμα να υπάρχουν 2.000 άνθρωποι. Άρα λοιπόν, 9.998.000 Έλληνες περνάνε καλά. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ή μας ψεκάζουν, όπως λένε οι εφημερίδες. Ή ο Μάσιμος Καρακόπουλος. Πάρτε τον φιλοκυβερνητικό, ακούστε τι έχει τόμηση στη Βουλή. Κυρία Βασιλάκη, να ζητήσω 1.000 συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Άργησα λίγο, αλλά το κατάλαβα κι εγώ. Μας ψεκάζουν! Γεια σας και χαρά σας! Μην φεύγετε! Έρχομαι! Έρχομαι! Πάμε! Επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη φετινή χρονιά στη Λέσβο, να σας ενημερώσω ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει 3 ψεκασμοί και ολοκληρώνεται ο τέταρτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από τη ΔΑΟΚ, μέχρι σήμερα έχουν γίνει 3 ψεκασμοί και ολοκληρώνεται ο τέταρτος. Εξασφαλίσομεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.